αμέτρητες φορές τα χέρια σου μαχαίρια και μια φορά δε μου πες αγαπώ. Κι αν τώρα μου ζητάς και μου φιλάς τα χέρια να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοστάλγισα πίσω ξανά δεν γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δεν σ' αδίκησα κι δεν την πόρτα σου χτύπησα και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Σου λέγα να δεις να κλαις, να με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε με τα αστέρια. Τα αστέρια λάμπουν απόψε για εσάς. Συνεχίζουμε σε αυτό το όμορφο αφιέρωμα στους καλλιτέχνες μας και σε όλα όσα εμείς θέλουμε κάθε Σαββατόβραδο να μοιραζόμαστε μαζί σας. Σήμερα στην απόψινή μας παρέα, καλεσμένος μας ένας ηθοποιός, διακεκριμένος, αγαπητός, που δεν τον βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά στους δέκτες μας. Και έτσι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς που ήρθε στην παρέα του Χάι. Ο Σπύρος ο Δρόσος είναι φίλοι και φίλες κοντά μας και θα πούμε την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσύ, Μάικα. Είπα πριν στην αυλή ότι είμαστε στην αυλή του Παραδείσου, επηρεασμένη από το όμορφο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ. Μπράβο, και είπες μια πολύ ωραία τάκα ότι μπορεί να είναι και η αυλή των θαυμάτων. Του Καμπανέλη, ναι. Του Καμπανέλη. Είμαστε σε αυτή την όμορφη φιλόξενη αυλή εδώ, που είναι το πλατό των γυρισμάτων μας στα αστέρια, γιατί τα γυρίσματα δεν τελειώνουν ποτέ, όσο η τέχνη υπάρχει. Σωστά. Και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις εντρυφήσει στην τέχνη, έχεις δώσει συμμετοχή πραγματικά σε πολλά σύριαλ, σε κινηματογραφικές ταινίες, Σπύρο. Θέλεις να μας θυμίσεις κάποιες έτσι από τις κορυφαίες σου συμμετοχές? Λοιπόν, υπάρχουν πολύ καλές συμμετοχές, ναι, με κορυφαίους δημιουργούς, όπως είναι ο Γιώργος Πανουσόπουλος, mm-hmm, στο Μαγαπάς που έκαναμε, ναι, το 90. Το Μαγαπάς, ναι, το 1990, μάλιστα. Και είχε πλειάδα πρωταγωνιστών μέσα και είχα και εγώ μια πολύ ωραία συμμετοχή. Mm-hmm. Ναι. Μετά με τον συνεργάτη του και φίλο τον Γιώργο το Τσέμπερόπουλο που κάναμε, mm-hmm, το Άντε Γεια. Το Άντε Γεια, τεράστια πραγματικά επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, Άντε Γεια. Ναι. Σπύρο, έχεις έτσι βιογραφικό πολύ δυνατό. Θα ήθελα να μου θυμίσεις έτσι κάποιες στιγμές, κάποια στιγμιότυπα που έχεις ξεχωρίσει, ας πούμε, από το Άντε Γεια. Ναι. Τι θυμάσαι, για πες μου, Σπύρο. Στο Άντε Γεια ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία, γιατί είχαμε την Τάνια την Τρύπη, τον mm-hmm Άλκη τον Κούρκουλο, την Κέτη με Παπανίκα. Και είχα μια πολύ ωραία σχέση και φιλική και βέβαια και ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, σαν σπουδαίος πραγματικά, πολύ καλός δημιουργός. Είχαμε, ναι, πολύ ωραίες ναι, στιγμές. Ναι, ναι. Στιγμές όμορφες. Και αυτές είπες και για το γιο του αείμνηστο του Κουρκουλού που είναι πραγματικά εξαιρετικός, Σπύρο. Ναι, ο Άλκης εκεί ήταν πρωταγωνιστής. Ναι. Βέβαια. Το θυμόμαστε όλοι. Σε όλες τις δουλειές αυτές και έχω πραγματικά έναν ατελείωτο κατάλογο, γιατί έχεις πολύ δυνατό βιογραφικό. Θέλω να πιστεύω ότι ήσουν πάντα σε τι ρόλους σε επέλεγαν οι σκηνοθέτες. Κυρίως... Τι αγαπούσες να κάνεις, τον καλό ή τον κακό, να το πω έτσι το πιο κακό απλά. Δεν έχω κάνει πολύ. Τον κακό δεν τον έχεις κάνει πολύ. Όχι. Και σε αυτές τις ταινίες που προαναφέραμε ήμουν, ναι, πάντα ο γιος, το καλό παιδί που έρχεται και... Α. Ναι, ένα παλικάρι που είχε, ναι, μια ωραία παρουσία, ένας, mm-hmm, ένας Λεβέντης
που έδινε λύση. Έκανες, ας πούμε, τρόπον την κάπως λίγο τον κακό το ζεμπρεμιέ, τον όμορφο. Με τεράστια επιτυχία στην ταινία του Δημήτρη του Αλβανίτη, στο βιβλίο του Κώστα του Τσαρουχά, «Ο Δράκος του Σέιχ Σου». «Ο Δράκος του Σέιχ Σου». Ναι. Ναι. Υπόθεση Παγκρατίδη. Να το βρούμε και αυτό, ναι. Φοβερή αυτό πήγε ιστορία, και στο φεστιβάλ. Φοβερή ιστορία. Ναι, αυτό είναι πραγματική ιστορία και έσπασε τα μία τότε όταν παίχτηκε. Είχε κάνει φοβερή αίσθηση. Σπύρο, και εγώ έκανα τον Παγκρατίδη, που ήταν όντως ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο. Πολύ dark, πολύ πραγματικά σκοτεινή αυτό προσωπικότητα. Ήταν το πιο... Και σε κινηματογραφικές ταινίες βλέπω πάρα πολλές συμμετοχές, έτσι. Λέμε, ας πούμε, η Νίοχος, γυναίκες δηλητήριο, του Ζερβού, ναι. Φοβερές ταινίες και πασίγνωστες, ναι, βέβαια. Πασίγνωστες, βέβαια. Λέμε, ας πούμε, κάποιες άλλες έτσι που ξεχωρίζουμε εδώ, με βραβεία κρατικά. Ναι, βλέπω. Ναι, το Αντρέα του Μαριανού. Άρα τα εύσημα τα έχεις πάρει, έτσι. Είσαι πολλά χρόνια στο χώρο, πόσα χρόνια Εγώ είμαι περίπου, από το 87, έτσι. Είμαι τώρα... Γιατί θέατρο και κινηματογράφο, Σπύρο, τι ήταν αυτό που σε κέντρισε? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα... Δεν σ' άρεσε οτιδήποτε άλλο? Εγώ ξεκίνησα με τη ζωγραφική, μπήκα στην Καλών Τεχνών. Α. Και σε ένα κάλεσμα που έκανε ο συλλέκτης έργων τέχνης ο Δημήτρης ο Πιερίδης, στην Πινακοθήκη Πιερίδη στη Γλυφάδα, ναι. Που ήταν η Πριβέ και ήταν μέσα ο Κακογιάννης και η Ειρήνη Παπά. Ναι. Μιλήσαμε και με κάλεσαν στην Επίδαυρο να δω την Αντιγόνη που ανεβάζανε με το θέατρο Κύπρου. Και εκεί όταν είδα την παράσταση, λέω αυτό θέλω να κάνω. Εκστασιάστηκα με την Ειρήνη. Εκστασιάστηκε, Σπύρο, ναι, πραγματικά. Και έτυχε εκείνη την φορά που κατέβηκα με το λεωφορείο να πάω στην Επίδαυρο. Έρχεται μια κοπελιά με λαχρινή πίσω που καθόμουν στο τέλος και μου λέει να κάτσω λίγο εδώ να καπνίσω ένα τσιγάρο για να μην μας δει ο οδηγός. Λέω κάτσε. Μου λέει που πάτε στην Επίδαυρο. Λέει και εμείς λοιπόν είμαστε. Από τη σχολή του Εθνικού και μπαίνουμε δωρεάν. Θες να έρθεις μαζί μας? Και λέω ναι. Και αυτή ήταν η Σμαράγδα η Διαμαντίδου που παίξα μετά μαζί στις πρωταγωνιστές στο Τελευταία Εγγονή, το πρώτο σύριαλ που έκανε το Μέγκα τότε από το βιβλίο του Αθανασιάδη που είχε κάνει και τους Πανθέους. Μιλάμε για τώρα τυχαίες, να το πω έτσι με εισαγωγικά, γνωριμίες που οδηγούν καμιά φορά τα βήματα, ναι, γιατί στη ζωή. Με αυτή την κοπέλα, ναι, της μίλησα μετά και που καθόμασταν εκεί στο θέατρο και λέω, για παίζουν για το Εθνικό. Ναι. Μου λένε πολύ δύσκολο να μπεις, λέει, γιατί δίνουν 400 άτομα, παίρνουν τους 10, πρέπει να έχεις κάποιο μέσο. Εγώ λέω, δεν ξέρω κανέναν. Και μου λένε, ναι, αλλά εσύ μου λέει, άμα δώσεις θα σε πάρουν. Λέω, γιατί να μην πάρουν. Γιατί το είπε αυτό? Μου λέει, άμα σε δει η Μέρη Αρώνη, λέει, που είσαι έτσι, παρουσίασε και αυτά για την αρχαία τραγωδία κτλ. Θα σε πάρουν, μου λέει. Α, έτσι λέω. Για τραγωδό δηλαδή, έτσι, για το χορό, για το ναι, χορό. Γιατί, ναι, ναι, γιατί... Ναι. Την Επίδαυρο. Για την Επίδαυρο. Και όντως, γύρισα στην Αθήνα, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Κακογιάννη, του λέω, σε παρακαλώ, θέλω να με βοηθήσεις, γιατί θέλω να δώσω στο Εθνικό. Μου λέει, εντάξει. Και μου λέει, κάθε Πέμπτη θα έρχεσαι το απόγευμα 6 ώρα, μου βρήκε τα κομμάτια, τι να παίξω. Σε τι να, έτσι, να... Ναι, τον Αγγελιοφόρο από τις Πέρσες, ναι. Τον Ντόμα από τον Γιάννηνο Κόσμο. Ένα τραγούδι του Χατζηδάκη και ένα ποίημα του Καβάφη και έδωσα και όχι μόνο πέρασε, αλλά πέρασε πρώτος. Πραγματικά με ξεπερνάει η ιστορία του Σπύρου. Συγχαρητήρια, τι να πω τώρα. Είχαν... Έτσι, ξεκτυλίγεται λίγο το κουβάρι της ζωής και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάποιων ανθρώπων. Ναι. Πραγματικά είναι εξαιρετικό αυτό που λες, που ναι, μοιράζεσαι γιατί... μαζί μας. Πρώτος, Ναι, ναι, και ο Αντρέας ο Φιλιππίδης που ήταν δάσκαλός μας, λέει, όταν μπήκες στην επιτροπή που ήταν όλοι οι καθηγητές και μπαίνουν τα παιδιά απέναντί τους και λένε τα κομμάτια τους, με τη βαριά σου λέει φωνή για έτσι πως είσαι να λέει, πάθαμε πλάκα όλοι και οι δυο μας. Και την λέμε... επιβλητική παρουσία, ναι, θα προσθέσω αυτό, εγώ, πάντων... γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να σταθείς πάνω στη... στέκεσαι πάνω στη σκηνή και έχεις ένα δικαίο σου βάρος, έτσι, αυτό, μια δική αυτό σου βαρύτητα, σκηνική παρουσία, ναι. Σκηνική παρουσία, μπράβο, το είπες πολύ ωραία. Με αποτέλεσμα από το πρώτο έτος να παίζω σε παραστάσεις του Εθνικού, στη νέα σκηνή, βέβαια όχι ρόλους. Ναι. Έπαιζε σαν βοηθητικός. Αλλά έπαιρνα. Η καλύτερη ρόλη δεν είναι αυτή, γιατί δημιουργούν προϋπηρεσία. Αυτό είναι. Ότι έπαιρνα και από αυτό, έπαιρνα και πήρα, έπαιρνα και ένσημα. Οπότε με το που τέλειωσα τη σχολή του Εθνικού, γράφτηκα μέσα στο ΣΕΗ, γιατί είχα πάνω από 50 ένσημα που ήταν το όριο για να γραφτεί σαν ηθοποιός. Ναι. Στο δεύτερο έτος πάλι με ξαναπήραν σε κάποιες παραστάσεις και στο τρίτο έτος
με φωνάζει ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης. Άκου τώρα. Και μου λέει, Σπύρο, μου λέει, θέλω να κάνεις τον Πιλάδη. Του λέω, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο, αλλά τι είναι ο Πιλάδης, δεν ήξερα τι είναι ο Πιλάδης. Μου λέει, πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ηλέκτρα. Θα πάμε, λέει, Επίδαυρο και Ηρώδιο. Τρομερή τιμή. Τι είναι να λέμε τώρα. Τρομερή τιμή. Ούτε καν, δεν είχα τελειώσει καν τη σχολή. Μια άνω τελεία, Σπύρο, Σπύρος Δρόσος, φίλοι και φίλες, απλά και μόνο γιατί μου φωνάζουν ότι πρέπει να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Τα αστέρια θα είναι σε δύο λεπτά κοντά σας, μη φύγει κανείς. Θα βάλουμε έτσι κάτι πολύ όμορφο, πολύ καλλιτεχνικό και επιστρέφουμε. Λίγο μουσική. Απαραίτητο. Πες μου για τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, ποιος είναι ο αγαπημένος σου έτσι, τραγουδιστές. Ναι. Από τους Έλληνες. Να βάλουμε μια Μελίνα Ασλανίδου, σ' αρέσει. Πάλι πολύ μου αρέσει και η Μελίνα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μελίνα Ασλανίδου, λοιπόν, για όλους και όλες εσάς. Και επανερχόμαστε με το Σπύρο Δρόσο που είναι απόψε στην παρέα μας. Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ. Να έρχεσαι κι εγώ να ξαναζω. Σαν να μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά και χάνομαι μετά. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Επανήλθαμε εδώ, είμαστε εδώ, είμαστε και είμαστε μόνο για εσάς, αστέρια μου, για όλους εσάς που σας κρατάμε, ελπίζω, θέλω να πιστεύω, μια όμορφη παρουσία σήμερα. Αυτό το βράδυ έχουμε ανάψει τις προβολείς μας, έχουμε ανθίσει εδώ στην αυλή των ονείρων και του παραδείσου, μόνο για εσάς, με την παρέα μας ενός εκλεκτού ηθοποιού, ο κύριος Σπύρος Δρόσος, γνωστός και αγαπητός ηθοποιός, μέλος του ΣΕΗ, να πω εγώ. Βέβαια. Από τη σχολή του Εθνικού είχα μπει. Και πρώτος να σας πω ότι μπήκε στο Εθνικό Θέατρο. Αυτά είναι στοιχεία έτσι πραγματικά που τα μαθαίνω και εγώ απόψε και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη γνωριμία. Χαίρομαι και εγώ επί ιδιαίτερος. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας νεαρός, πρέπει να έχει και τύχη όταν ξεκινάει. Εγώ είχα τύχη. Γιατί μου είπες μια φοβερή ιστορία. Αυτό που σου είπα πριν είναι ότι είχα τύχη. Μου είπες μια φοβερή ιστορία, ναι, που πραγματικά δείχνει πόσο το άστρο μπορεί να δημιουργήσει, να οδηγήσει μια ζωή. Μπράβο, ακριβώς. Αλλιώς εσύ ίσως να είχες καταπιαστεί με κάτι άλλο. Μα σου λέω, έκανε καλή τεχνό, ναι, ήμουν ζωγράφος. Μπράβο. Πέρα από τις τέχνες, με κάτι οτιδήποτε άλλο που να ίσως να μπορούσε να βιοποριστείς και καλύτερα. Μπορούσες να έχεις γίνει ένας πετυχημένος πολιτής ή μπορεί να ήσουν ένας άνθρωπος τεχνίτης. Δεν ήμουν για τέτοιο. Όχι, ήμουν από πολύ μικρός στα καλλιτεχνικά. Ήσουν ονειροπόλος γιατί κάπου μικρός. Ήμουν από πολύ μικρός με πολύ καλούς δασκάλους. Είχα γνωρίσει ποιητές και ηθοποιούς, φίλους μου. Οπότε ήσουν από πιτσιρίκι πολύ. Βασμένος στα πράγματα. Δηλαδή στο γυμνάσιο και στο Λύκειο είχα πάει στο Παρίσι, ήξερα τη γαλλική ποιήση από έξω κατωτά. Είχα βιβλιοθήκη δική μου, ό,τι χρήματα είχα ήταν για τα χρώματα και για τα πινέλα. Σπύρο, δεν υπήρχε περίπτωση να ακολουθήσεις κάποιο άλλο δρόμο, έτσι. Ναι, γιατί οι φίλοι μου, ας πούμε, στη γειτονιά στο Πασαλιμάνι που μεγάλωσα, πηγαίναν στα μπιλιάρδα, πηγαίναν στον Ολυμπιακό, στα γήπεδα. Εγώ δεν είχα πάει ποτέ. Εγώ πήγαινα στα μουσεία, στις εκθέσεις. Ήμουν κολλημένος εκεί. Ήσουν καλλιτεχνάκι. Μπράβο, ο μικρός, ναι, έτσι, έτσι. Και στην εφηβεία. Και πραγματικά όμως είχες και την τύχη με το μέρος σου. Γι' αυτό λέμε ότι η μοίρα καμιά φορά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ότι έτυχε και γνώρισες 2-3 σοβαρούς και σημαντικούς ανθρώπους. Βέβαια, από το χώρο. Τώρα μιλάμε για τον Κακογιάννη και την Ειρήνη Παπά. Σ' αρέσει πιο πολύ το θέατρο ή πιο πολύ ο κινηματογράφος? Ο κινηματογράφος, δηλαδή, μου αρέσει γιατί μένει ο κινηματογράφος. Βεβαίως.
μπορεί να ξεκίνησα με το θέατρο, αλλά το θέατρο είναι κάτι πολύ εφήμερο. Δηλαδή, παίζεις και αφορά αυτούς που παίζεις εκείνη τη στιγμή, τη μία ώρα. Μετά χάνεται. Είναι πολύ επίκαιρο, ε. Είναι εκείνη την ώρα. Στη διάθεση του θείασου, ο θείασος αν είναι καλά. Αυτό εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Το κοινό αν είναι ζεστό εκείνο το βράδυ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Η δουλειά σου, ας πούμε. Ναι. Το τι ερμήνευσες πεθαίνει με το που σβήνει έτσι. Τα φώτα. Ενώ στο κινηματογράφο έχεις κάνει μια ταινία πριν 40 χρόνια και τη βλέπουν. Μπράβο. SAE. Όπως βλέπουμε εμείς τους πρωταγωνιστές του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Και σε αυτό συμφωνώ, γιατί πραγματικά μένει. Είναι κάτι το διαχρονικό. Όπως βλέπεις ένα σύριαλ. Ναι. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για την τηλεόραση, τι συμμετοχές έχουμε στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση ξεκίνησα. Ναι. Όπως είπαμε, ναι. Με το Τελευταία Εγγονή που ήταν το πρώτο σύριαλ του νέου Μέγκα που είχε φτιαχτεί. Α, στην αρχή τη. Μόλις είχε φτιαχτεί το 89. Πολύ ωραία. Το 90 κάναμε την πρώτη. Μεγάλη παραγωγή του Στέλιου του Ράλι, mm-hmm. που η κόρη του ήταν η Ελβίρα η Ράλι, ναι. Που έχει κάνει πολύ μεγάλες δουλειές στην τηλεόραση, στο στούντιο ΆΤΑ, mm-hmm. που ήταν και ο δικό του στούντιο κιόλας, με τον Νίκο Κουτελιδάκη σκηνοθέτη, πάνω στο βιβλίο του ακαδημαϊκού του Αθανασιάδη, που έχει γράψει και τους Πανθέους επίσης, mm-hmm. που προβάλλεται και τρομερή τώρα. Τρομερή επιτυχία, η ναι. οποία έκανε και μεγάλη επιτυχία τώρα, αυτή τη σεζόν κάνει επιτυχία. Ξανά, ναι. Και ήμουν ένας από τους εγγονούς, δηλαδή. Θα σε έβλεπα στους Πανθέους. Δηλαδή, πραγματικά. Εγώ δεν έπαιζα στους Πανθέους. Ναι, στους εγγονούς έπαιζα. Δική μου εκτίμηση. Θα σε έβλεπα φέτος, πραγματικά, στους Πανθέους. Ναι, το χιλάκι ζηλεύω. Ναι. Σ' αρέσει, έτσι. Το χιλάκι ζηλεύω, γιατί είναι εξαιρετικός αυτός ο ηθοποιός. Ναι. Και τον έχω και πρότυπο και τον γουστάρω πάρα πολύ και τη φωνή του και το παίξιμό του και την καριέρα του. Ποιους άλλους είχες σαν οδηγούς, σαν να θαυμάζεις έτσι από νεαρός. Ποιοι άλλοι ηθοποιοί σου άρεσαν. Καλά, οπωσδήποτε ήταν ο Νίκος ο Κούρκουλος. Γιατί ήταν κορυφαίος, ας πούμε, ναι, και για τις επιλογές. Ναι. Και για τις επιλογές που έκανε, δηλαδή τι ρόλους έπαιζε. Είχε πάντα πολύ σοβαρό ρεπερτόριο, mm-hmm. και ήταν πολύ ωραίος. Και πολύ μάγκα. Σφράγισε μια ολόκληρη ναι. εποχή. Εγώ το γνώρισα τον Νίκο. Ο κορυφαίος πρωταγωνιστής. Τι σου έχει μείνει από τον Νίκο Κούρκουλο, το να ήμουν στον Νίκο Κούρκουλο. Ότι ήταν ντόμπρος. Εγώ όταν ήμουν στο Εθνικό, ανέβαζε το Κάτω από τη Γέφυρα. Και μου είπαν ότι έχει ένα ρόλο ενός νεαρού. Το έχω παρακολουθήσει. Και πήγα εγώ εκεί και του λέω: ξέρετε, είμαι από τη σχολή του Εθνικού. Ναι. Θα ήθελα να με δείτε για αυτό το ρόλο. Και μου λέει: παλικάρι μου, λέει. Να σου πω τη φράση που μου είπε. Εσύ μου λέει γαμάς γαϊδάρα στον ανήφορο, μου λέει. Αυτός μου λέει είναι ένα ελαφρό παιδάκι, λέει λίγο γκέι, λίγο έφταστο. Δεν μπορείς εσύ μου λέει άντρακλας. Δεν κάνεις αυτό τον ρόλο. Αλλά μου το είπε κατευθείαν. Ναι, μου λέει ναι, σε μια άλλη δουλειά, μου λέει να έρθεις οπωσδήποτε. Το βλέμμα του και η ματιά του είτε... Μπράβο, είναι. Ναι. Πραγματικά ήταν διαφορετική και. Ναι, γιατί ναι. Έγκριτη. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Όταν παίχτηκε πρεμιέρα στο Αττικόν το Άντε Γεια, mm-hmm. που παίζει ο γιος του πρωταγωνιστή. Ναι. Ο οποίος το μήλο κάτω από τη μιλιά, έτσι. Ναι. Ο Άλκης ο Κούρκουλος, το μήλο κάτω από τη μιλιά, πραγματικά. Εγώ. Ναι, μπράβο. Τι ταλέντο και ο Άλκης Κούρκουλος. Βέβαια, και πολύ καλό παιδί. Ναι. Εγώ έκανα ένα. Το γιο της Παπανίκα που ήταν στο εξωτερικό και έρχεται. Έκανα και εγώ τον Άλκη. Άλκης ήταν το όνομά μου. Mm-hmm. Είχα πολύ ωραίες σκηνές, είχα ναι. πολύ ωραία παρουσία. Ναι. Αλλά δεν είχα πρωταγωνιστή. Ήμουν ένας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά όχι με πολλές σκηνές. Ναι. Είχα 2-3 καπιτάλες σκηνές, πολύ mm-hmm. καλές. Τυχαίνει όμως στο διάλειμμα mm-hmm. να πάω κατευθείαν γιατί ήθελα να κάνω τσιγάρο στο φουαγέ. Ναι, στο φουαγέ. Και τσουπ ήταν και ο Νίκος εκεί. Mm-hmm. Και του λέω συγχαρητήρια κύριε Κούρκουλε για το γιο σας. Μου λέει μπράβο σου όμως και εσένα, μου λέει είσαι πολύ καλός. Άρα το βλέμμα του Νίκου Κούρκουλου, του αείμνηστου Κούρκουλου, πραγματικά σε έχει ξεχωρίσει. Από τότε. Θα σου πω και κάτι άλλο. Από τα νιάτα σου. Να δεις. Ναι. Έχει παιχτεί ταινία. Ναι. Πριβέ στη Ρωσία και στο Λος Άντζελες, mm-hmm. μόνο για παραγωγούς και σκηνοθέτες. Mm-hmm. Με παίρνει ο Τσεμπερόπλης, μου λέει Σπύρο, μου λέει θέλω να σου πω κάτι, αλλά μην πάρω τα μυαλά σου αέρα. Έλα, μου λέει από το γραφείο. Του λέω τι έγινε. Μου λέει κοίταξε να δεις. Παίχτηκε η ταινία εκεί και εκεί μόνο για παραγωγούς, mm-hmm. σκηνοθέτες και. Πριβέ, όπως το είπες. Ναι. Για ένα κλειστό κύκλο. Ναι, mm-hmm. τα λοιπά και όλοι μου λέγανε, mm-hmm. μου λέει για σένα. Αλήθεια, Δεν μου λέγανε τον Άλκη που ήταν ο πρωταγωνιστής και μου ζητάγανε να πάσει λέει πάνω, μου έχουν δώσει λέει κάρτες. Σε ξεχώρισαν. Ναι, σε δεν ξεχώρισαν. Ξέρω γιατί. Ναι. Κάτι ίσως, έγραψε πάνω του. Ίσως είχε το άστρο, Σπύρο. Είχε το άστρο και χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται, σε σένα βέβαια ήταν πολύ,
ήσουν λουσμένο στο φως, ένα αγόρι φαντάζομαι λουσμένο στο φως και προχώραγες. Ναι, κάτι είχα. Προχώραγες. Με ένα μαγικό ραβδάκι. Κοίταξε, οι μοίρες για... είχαν κάνει καλή δουλειά. Ναι, ακριβώς. Εσύ το δούλεψες καθόλου, δηλαδή. Λέμε, ας πούμε, ότι εντάξει, υπάρχει Θεά Αθηνά, αλλά κουνάμε και το χέρι μας. Νιώθεις ότι το δούλεψες το θέμα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. 3 χρόνια στο Εθνικό, ναι, δουλεύαμε από τις 1 ώρα μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Μάλιστα, εκείνο τον καιρό ήμουν παντρεμένος με τη Γερμανίδα, την πρώτη γυναίκα μου, και είχαμε και ένα παιδάκι. Και επειδή εγώ αργούσα, γιατί μετά πηγαίναμε και σε παραστάσεις, η κοπέλα τα είχε παίξει. Και άρχισε να μου κάνει. Δεν είχε καταλάβει τι. Ναι, μου λέει τι είναι. Εγώ λέει σε γνώρισα ζωγράφο. Εγώ λέει σε γνώρισα ζωγράφο. Δεν θέλω να σε βλέπω στη σκηνή, λέει, και στο σινεμά, ναι, να σε αγκαλιάζουν και σε φιλάνε άλλες γυναίκες. Α, σου έκανε και σκηνές ζηλοτυπίας. Ζηλοτυπίας. Λέω, κοίταξε, ναι, να δεις, Βεατρίκη. Αυτούς τους ρόλους μου δίνουν. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Αν θες να μείνεις μήνα, αν θες να φύγεις, φύγε. Και όντως έφυγε. Και έτσι έφυγε ο πρώτος γάμος. Έφυγε ο πρώτος γάμος εξαιτίας της αφοσίωσής μου στο θέατρο, ας πούμε. Εντάξει, δουλεύαμε πάρα πολύ στο Εθνικό τότε. Την άντεξες όλη αυτή τις μέρες και τις νύχτες, γιατί είναι ένα επάγγελμα που σε θέλει 1000% εκεί. Αυτό ρωτάω. Ότι στα χρόνια τα πολύ παραγωγικά που έπρεπε να είσαι εκεί στο θέατρο, ναι, τα άφησες όλα πίσω, μου είπες, το πλήρωσες με ένα διαζύγιο. Μπράβο. Αν πούμε εντός εισαγωγικών το πλήρωσες. Όχι μόνο αυτό, γιατί πήρε και το παιδί μαζί και εγώ το γιο μου τον Αλέξανδρο δεν τον έχω δει. Από 3 χρόνια και μετά δεν τον έχω ξαναδεί. Μάλιστα, βαρύ αυτό και σκληρό. Τι μου λες τώρα, ναι, πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν ήσουν αφοσιωμένος, ναι, ως ηθοποιός. Ναι, ήμασταν με τα μπούνια. Ήθελες, γούσταρες την καριέρα, ήθελες λοιπόν, δηλαδή. Δεν είναι την καριέρα, ήταν την... η... Το λέω την εγώ καριέρα, καριέρα δεν τώρα, κοιτάγαμε, ναι, τότε. Κοιτάγαμε να βρούμε, ας πούμε, να υπάρχει δουλειά. Να δουλέψει με καλούς δημιουργούς. Δούλεψα με τον Γιάννη τον Σμαραγδί στο Χαίρε Τάσο Καρατάσο. Ναι, να εξελιχθείς. Να εξελιχθείς, να μπει στα πράγματα, να δεις, να σε μάθουν, να τους μάθεις. Πολύ ωραία. Ναι, μετά κάναμε Κοκκινόπουλο, μετά κάναμε... Τεράστιο όλοι... το βιογραφικό, ναι, δηλαδή... σου, πραγματικά. Αλλά θα σταθώ στο δράκο του Σέξου, που ήταν μια ιστορία που συγκλώνησε πραγματικά την Ελλάδα τότε. Μεταφέρθηκε στο Πανί, κινηματογράφο. Αυτό πρώτα, ναι, γυρίστηκε, ενώ ήταν φιλμ, δηλαδή, ναι, το γύρισε σε φιλμ. Ναι. Ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤΑ1 που παίχτηκε το 87, σε 7 επεισόδια 45 λεπτά. 7 επεισόδια. 7, μπράβο, μόνο. Στην ΕΡΤΑ1, μπράβο στην ΕΡΤΑ1. Κάθε μέρα. Δευτέρα, από τη Δευτέρα, ναι, μέχρι την Παρασκευή παίζονταν κάθε μέρα. Όπου είχε λαλήσει όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Γιατί... Είχε τεράστια επιτυχία. Είχε τεράστια επιτυχία γιατί ήταν πολύ καλό κινηματογραφημένο, ήταν πολύ καλό σκηνοθετημένο, ήταν πολύ καλό παιγμένο, είχε πολύ μεγάλα ονόματα. Εγώ έπαιζα, ας πούμε, με τον Γιάννη τον Μπέζο. Μάλιστα. Που ήταν υπομοίρασμος και με ανέκρινε και με, ναι, ταλαιπωρούσε. Ναι. Ήταν η Δέσπο Διαμαντίδου. Ο ανακριτής, ναι, ήταν ο Δέσπο Διαμαντίδου. Ήταν ο Τάκης ο Μόσχος. Ναι. Ο Βουλαλάς, ο Μούτσιος. Α, τι να σου λέω, είναι τεράστια ονόματα. Ναι. Και εγώ ήμουν πρωταγωνιστής τότε. Πες μου ρόλους που έχεις αποθυμμένο ως ένας Ζεν Πρεμιέ που έλαμψες, έτσι, και ξεχώρισες, να το πω έτσι, απλά. Και πέρασες όμορφα χρόνια. Μπράβο, ναι. Κάποιους ρόλους που έχεις αποθυμμένο, που θα ήθελες να έχεις κάνει. Και που ίσως σήμερα κάνω... στην ηλικία της ωριμότητας μπορέσεις και στο ευχόμαστο λόψυχα να τους συνεχίσεις. Γιατί τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ. Ναι, για το θέατρο μιλάμε τώρα. Πάντα. Επειδή μου αρέσει πολύ ο Σέξπιρ, ήθελα να κάνω, ναι, τον Πετρούκιο από το ημέρωμα της Στρίγκλας. Μάλιστα. Τον Άμλετ δεν το συζητάω γιατί είναι τεράστιος ρόλος και λέω, φοβάμαι δηλαδή να τον αγγίξω καν, αλλά θα μπορούσα να το βάλω και αυτό μέσα στη λίστα των ονειρεμένων, ναι, ρόλων. Τον Άμλετ, βέβαια, τι. Ναι. Αυτά... Και από αρχαία τραγωδία τον Ορέστη. Τα φτιάχνεις κάπως στο μυαλό σου, δηλαδή τις νύχτες εκεί στον Πειραιά. Μένεις και ζεις στον Πειραιά. Τα φτιάχνεις κάπως, τα δρομολογείς, να το πω έτσι πιο επαγγελματικά. Όχι βέβαια, γιατί αυτό είναι. Πώς να σου πω. Αν είναι... θέλει να έρθει, θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει, γιατί αυτό δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα της παραγωγής. Δηλαδή κάποιος να το ανεβάσει και να σε διαλέξει. Γίνονται τώρα όμορφες δουλειές. Δουλειές στο θέατρο που. Έχεις πάει, τις έχεις δει, τις έχεις χειροκροτήσει. Και γίνονται. Και στο θέατρο τώρα γίνονται και γίνονται μετά τις μέλισσες, πρέπει να, ναι, πούμε. Γιατί η τηλεόραση τελευταία δεκαετία είχε πεθάνει.
Ναι. Υπήρχε μόνο τουρκικά σύριαλ, βραζιλιάνικα σύριαλ. Σήμερα όμως, εν έτη 23, κάπως έχει έτσι σήμερα βλέπεις ότι κάθε κανάλι έχει από ένα-δύο σύριαλ. Είναι 30 σύριαλ καινούργια, τα οποία είναι όλα πολύ καλά. Ναι. Και η ΕΡΤ έχει τα καλύτερα. Mm-hmm. Ειδικά την Παραλία, ένα καινούριο φέτος που λέγεται Παραλία, μου αρέσει πάρα πολύ με εκλεκτούς πρωταγωνιστές. Μπράβο, ναι. Και ωραία γυρίσματα. Ένα χρόνο λέτε γυρίζανε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, Νάνση, ναι. Δεν είναι μόνο ότι γίνονται καινούργιες πολλές δουλειές. Είναι ότι είναι εξαιρετικά ποιοτικές. Δηλαδή έχουν πολύ καλή διεύθυνση φωτογραφίας. Φοβερές πολύ καλές μουσικές, πολύ καλή σκηνοθεσία, τεράστιο casting. Και άρα είναι δουλειές δηλαδή που πάνε για Netflix κατευθείαν. Πάμε λίγο για ένα Netflix, ήδη η κορυφαία, το Μαέστρο, πήγε έτσι από τον φοβερό και τρομερό Παπακαλιάτη. Είδες ότι έκανε τον μπαμ, ξεχώρισε και έφυγε στο εξωτερικό. Ναι, και το τώρα, έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος, το Μαέστρο. Αυτό είναι σημαντικό. Το βλέπαμε εδώ στη χώρα μας και λέγαμε, α, το Μαέστρο, εντάξει, κάποιοι. Ναι. Κάποιοι άλλοι το λατρέψαμε και ομιλούσα μέσα σε αυτούς και έφυγε. Πήγε το αγκάλιασε όλος ο κόσμος στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Άρα μαγεία θέλει και λίγο να πιστεύει στη φεγγαρόσκονη. Έτσι μπράβο, δεν είναι. Ναι, στην αστερόσκονη. Στην αστερόσκονη, ναι. Άρα συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Κοίταξε, σου λέω κάτι πολύ απλό. Ότι μετά τις άγριες μέλισσες άλλαξε όλο το τοπίο στην τηλεόραση. Βγήκανε ο Σασμός κατευθείαν. Παιδί της μελισσών. Το λέει ο ίδιος ο Κώστας Κωστόπουλος που είναι φίλος μου. Ακριβώς. Που το δημιούργησε. Mm-hmm. Και μετά βγήκε η Γη της Ελιάς και μετά όλα τα άλλα. Η Γη της Ελιάς, ο Σασμός, αυτά είναι φέτος το Ναυάγιο. Ναι. Ωραίες παραγωγές, πολλές παραγωγές, πλούσιες παραγωγές. Ναι, και επιτέλους υπάρχει το όνειρο, υπάρχει μαγεία. Ναι, ακριβώς. Κάπου λοιπόν, Σπύρο Δρόσο, οδεύοντας έτσι και προς το τέλος αυτής της εκπομπής, θα ήθελα να με πας και σε ένα-δυο θεατράκια που κάνουν ωραίες δουλειές. Μου είπες το ψηλά από τη γέφυρα και εγώ μένω σε αυτό, γιατί είχα την ευτυχία να το παρακολουθήσω. Μου μίλησες για το Εθνικό Θέατρο. Σήμερα τι κάνει το Εθνικό Θέατρο? Έχεις άποψη, σε τι φάση βρίσκεται? Εντάξει, τώρα μετά την αναγέννηση που ήρθε με τον Νίκο τον Κούρκουλο διευθυντή, που τα άλλαξε όλα όσα ήταν εκεί. Συθέμελα. Καθισμένα. Συθέμελα, ναι. Και καταρχήν έκανε την πειραματική σκηνή με τον τρομερό σκηνοθέτη που ήταν η Μέρινα Φλιώτη, ο λογοθέτης μέσα και κάνει τρομερές δουλειές κάτω στον καράζ. Ναι. Στον καράζ, χωρίς σκηνικά, χωρίς τίποτα και κάνανε κάτι παραστάσεις που απογειώθηκε η ποιότητα του θεάτρου. Και μετά άρα, από λοιπόν, εκεί. Τα τελευταία χρόνια, πραγματικά από τον Νίκο Κούρκουλο και μετά. Ναι, εντάξει. Υπήρξαν και άλλοι πολύ ωραίοι διευθυντές. Τώρα εντάξει, το Εθνικό βέβαια έχει επιχορήγηση όπως και το Κρατικό Βορείο Ελλάδος και μπορεί να κάνει μεγάλες παραγωγές. Βέβαια, μπορεί να ανεβάσει, ας πούμε, γιατί μπορεί να πληρώνει τους ηθοποιούς, να έχει 10-20 άτομα ηθοποιούς πάνω στη σκηνή. Έξω στο ιδιωτικό θέατρο δεν μπορεί να το κάνει αυτό κανένας. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλή έτσι, πορεία, να σε δούμε ξανά σε ένα ρόλο που κι εσύ, ας πούμε, θα θέλεις να βάλεις το στίγμα σου, μπράβο, ναι. Να αφήσεις με την παρουσία σου και με την πολύ χαρακτηριστική φωνή σου το στίγμα σου. Ευχαριστώ, ναι. Αυτό σου εύχομαι, γιατί φαντάζομαι ότι ένας καλός ρόλος, ένας σοβαρός ρόλος θα είναι αυτό που επιδιώκεις, που επιθυμείς, μια συμμετοχή σε μια ωραία παραγωγή. Ναι, ακριβώς. Αναφέραμε τη Γη της Ελιάς, το Ναυάγιο. Έρχονται και άλλα πράγματα καινούρια. Μπράβο, ναι. Και εύχομαι ολόψυχα να έχουμε μια θέση εκεί. Όμως υπάρχει ένα εμπόδιο. Τι μπορεί. Μου είπες ότι μένεις σε ένα νησί. Στην Αμοργό. Έτσι. Θέλω να μου μιλήσεις και λίγο, να πάρουμε και ένα άρωμα θαλασσινό πριν κλείσουμε. Βέβαια, το όμορφο αφιέρωμα αυτό σε σένα. Το νησί του Απέραντου Γαλάζιου. Πώς είναι η δροσιά της Αμοργού. Το νησί του Απέραντου Γαλάζιου. Εκεί γυρίστηκε το Le Grand Bleu του Luc Besson, που είναι παγκόσμια επιτυχία. Και μετά στο μοναστήρι από κάτω. Μπράβο, στην Αγία Άννα. Ναι. Στην Αγία Άννα. Μετά από αυτή την ταινία η Αμοργός άλλαξε πορεία. Έγινε πολύ τουριστικό νησί, άρχισε να έχει πολύ κόσμο και αναπτυχθήκαμε τέλος πάντων. Εγώ, και εσύ μένεις κάπως μόνιμα, να το πω εκεί. Ναι, επειδή και οι γονείς μου τώρα πια, επειδή η μητέρα μου έχει καταγωγή από εκεί και ο πατέρας μου μεγάλωσε εκεί, ενώ έχει καταγωγή από τη Σαντορίνη, γι' αυτό λέγομαι και Δρόσος, είναι Σαντορινιώτος Δρόσος. Ναι. Εμένα αλλά εκεί, δεν είναι ψευδόνυμο, είναι απλά ναι, το κανονικό μου είναι. Ναι, το κανονικό. Ναι, βέβαια, γιατί δεν είναι ψευδόνυμο. Αφού είναι τόσο ωραίο, γιατί να το αλλάξεις. Τη δροσιά της Σαντορίνης. Μπράβο, έχει μέσα. Ακριβώς, ναι. Ναι. Εγώ μετά το 96, να σου πω, δούλευα πάρα πολύ, εντάξει.
έκανε και 2 και 3 σύριαλ συγχρόνως. Δεν είχα πρόβλημα. Αλλά ξαφνικά μετά το 96 η παραγωγή. Ήσουν πολύ της δουλειάς, ναι. Η παραγωγή, ναι. Αρχίσαν να μην πληρώνουν. Mm. Μας φέρνουν κάτι συμβόλαια, αρχίσαν κάτι συμβόλαια που λέει θα πληρωθείς 6 μήνες μετά την προβολή. Ναι. Και αν ζεις τότε δηλαδή. Μάλιστα. Ενώ πριν ήταν, παίρνεις μια προκαταβολή και κάθε μήνα κάποια επεισόδια. Ναι, και ναι, συντηριώσουν. Ναι, ναι, τώρα αυτοί 6 μήνες μετά την προβολή. Ναι. Και, και έπαιρνες τηλέφωνο και δεν σου δίνανε τα λεφτά σου. Δυσκόλεψαν πάρα πολύ τα πράγματα. Με αποτέλεσμα. Ναι. Το έχω ακούσει ξανά αυτό. Να το τρέχουμε λένε σε δικηγόρους. Να τρέχουμε σε δικηγόρους, ναι. 2 και 3 άτομα μαζί. Ναι. Για να πάρουν τα λεφτά μας από τις δουλειές. Έτσι μια φορά από ένα, την οργή των Θεών που είχε κάνει ο Λιβαδίτης με το. Με μια, στο αλφα, δεν ήταν Α, ναι. Τότε ήταν ένα άλλο κανάλι. Ναι. Ενώ πεζόταν στην Κύπρο, εμείς δεν είχαμε πάρει καν λεφτά. Και πήγαμε στον Στρασπρογέρα κατά τον δικηγόρο και μας έβγαλε, εμένα μου έβγαλε 2,5 εκατομμύρια. Και με το που τα πήρα, πήγα στην Αμοργό, έκτισα ένα σπιτάκι πάνω από τη θάλασσα. Και πού τον είδατε, πού τον. Τους παράτησε και έφυγα. 10 χρόνια. Άρα κάπως αποσύρθηκες από τότε. Ακριβώς, από ναι, τότε, ναι. Ναι. Γιατί λέω. Τώρα όμως έχουμε επιστρέψει. Τώρα μετά από αυτές τις δουλειές ζήλεψα. Έτσι. Μετά τις μέλισσες λέω, θέλω και εγώ από αυτό. Άνθησε πάλι η παραγωγή, άνθησε πάλι η ελληνική δραματουργία. Μπράβο, η ποιότητα. Βλέπεις δουλειές που τις χαίρεσαι. Λες, ζηλεύω να θα ήθελα να πέσει. Να, ο Νινιός, ας πούμε, ο Νινιός ο Γιώργος. Πόσο καιρό έχει να πέσει. Τώρα με την Πεταλούδα πάλι, με το σύριαλ αυτό το καθημερινό που είδαμε και παίζει ξανά. Ο Νινιός, βέβαια. Και παίζει και στο άλλο που κάνει τον τρελό. Και εμένα, εγώ θα επανέλθω και στο Ναυάγιο που μου αρέσει πάρα πολύ. Το ξεχωρίζω φέτος σε μια εξαιρετική παραγωγή με φοβερούς ηθοποιούς, φοβερό cast. Μπράβο, ναι. Όχι, γίνονται δουλειές. Αυτή η νύχτα μένει πέρσι. Α, πολύ καλή. Στην περσινή σεζόν. Πολύ νομίζω καλή. Γίνονται πάρα πολλές δουλειές. Μπράβο, ναι. Και πραγματικά τις το ευχόμαστε. Τις θαυμάζουμε και ζηλεύουμε. Οπότε εμείς οι παλιοί, ας πούμε. Θα δούμε το Σπύρο σε μία από αυτές. Ας πούμε ο Νινιός. Ναι. Είχε εξαφανιστεί. Και αυτός 20 χρόνια έχει να δουλέψει. Εντελώς. Τώρα γύρισε γιατί του δώσαν σενάριο. Και λέει ο άνθρωπος να παίξει. Έχω να παίξω. Πριν στο να καλό, πει. Νομίζω λέτε όλοι ναι. Α, μπράβο. Στο γι' αυτό σου λέω και εγώ. Στο ποιοτικό. Και εγώ από εκεί που ήμουν συναμοργό στο απέραντο γαλάζιο και στη χαλαρότητά μου και καλοπερνούσα. Θα τα αφήσουμε λίγο μόλις, τώρα αυτό. Μόλις, για να είδα, μπορέσουμε να... μόλις είδα τις μέλισσες, λέω εδώ είμαστε. Κάνουμε και άλλες δουλειές. Μπράβο. Και γι' αυτό γύρισα. Τώρα έχω γυρίσει στο Πασαλιμάνι, θα μένω στο πατρικό μου σπίτι στον Πειραιά. Και ήδη και μιλάω με. Είμαστε ανοιχτοί σε επαγγελματικές προτάσεις ωραίες. Μπράβο. Έτσι, Σπύρο. Ήδη μιλάμε με τον κύριο Γιάννη τον Σμαραγδί. Πάρα πολύ ωραία. Που κάνει τώρα τον Καποδίστρια. Έχουν αρχίσει τα γυρίσματα στην Κέρκυρα. Ναι. Και θέλω να, επειδή είχαμε δουλέψει και παλιότερα. Θα βρεθούμε εκεί νοερά, στην πλατεία Ληστών. Ε? Μπράβο, ναι. Και θα πάμε λίγο στην Κέρκυρα. Και στον Ναύπλιο θα κάνουν γυρίσματα, γιατί ο Καποδίστρια ήταν σε αυτά τα μέρη και βεβαίως. Το 1830. Και στο ιστορικό Ναύπλιο. Ναι. Με την βαριά ιστορία. Θα και περιηγηθούμε εκεί. Ναι, μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του είπα κιόλα. Αν με πάρει λέω στην παραγωγή, που θα είναι τιμή μου να παίξει σε μια. Γιατί στο Γκρέκο πάλι με είχε δει, αλλά δεν κάθισε να παίξω. Ναι. Και επειδή μου άρεσε να δημιουργώ σαν σκηνοθέτης, είπα στη βοηθό του, λέω πες του Γιάννη ότι παίζω δωρεάν. Ορίστε. Δεν θέλω λεφτά. Τα λεφτά μου, η μισθό μου να πάει στην παραγωγή. Ωραία. Να βοηθηθούν τα σκηνικά και τα κουστούμια. Εσύ έχεις την. Γιατί γουστάρω να παίξω, ρε αυτό, παιδί μου. Το είπε, δεν με γουστάρω, νοιάζει. Είπε το γουστάρω. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Με αυτούς τους δημιουργούς που τους εμπιστεύομαι και τους αγαπάω, πάω τσάμπα, δεν θέλω λεφτά. Φοβερός είσαι. Και στον κινηματογράφο. Να σε βρούνε όλα αυτά τα καλά. Μπράβο. Τα οποία μελετάμε απόψε, έτσι δεν είναι. Μπράβο, ναι. Να ακούει εδώ και η παραγωγή μας. Ναι. Να ακούνε και τα αυτιά τα έτσι, των και ηθήνοντων. Μπράβο. Καλά το λέω. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Η άλλη παραγωγή, των καναλιών. Η παραγωγή, όλοι. Γιατί πρέπει να έχουμε μία θέση για το Σπύρο το Δρόσο. Άντε, μπράβο. Εγώ έχω μία θέση πάντως για την Αμοργό, ξεκάθαρα, μπράβο. Στην καρδιά μου, πραγματικά. Έχω χρόνια να πάω στο όμορφο αυτό νησί. Μπράβο, ναι. Αλλά απόψε σε ευχαριστώ, ειλικρινά, που μας έφερες την άβρα του. Ναι, ναι. Και λίγο της Σαντορίνης. Μπράβο, ε? Τη θαλασσινή άβρα, τη θαλασσινή άβρα, τη θέλουμε πάρα πολύ. Και έτσι με ένα νησιώτικο θέλω να κλείσουμε και να ευχηθώ να είσαι σε όποια παραγωγή εσύ θα βρεθείς γιατί και θα έρθουμε να σε δούμε και στα γυρίσματα. Ευχαριστώ. Είτε σε σύριαλ, είτε σε κάποια κινηματογραφική παραγωγή. Εντάξει. Πρέπει κάπου να το ξαναπιάσουμε λίγο. Θα κάνουμε ένα backstage. Έτσι, να κάνουμε ένα backstage. Θα μπράβο. Σου πάρω τηλέφωνο, σου πω έλα την τάδε μέρα, σου φτάνει γύρισμα. Νάνση, έλα, έχουμε το γύρισμα γι' αυτό. Μπράβο, ναι. Ως τότε όμως θα δώσουμε πολύ αγάπη, πολλά φιλιά στις όμορφες Κυκλάδες μας και θα σας αφήσουμε με ένα ωραίο
θαλασσινό τραγούδι. Όταν χαράζεις το Αιγαίο. Το είπες. Τα είπες όλα. Μπράβο. Τα είπες όλα, μας κατάλαβες. Μας έχει καταλάβει ως εκπομπή. Βλέπει αστέρια μάλλον. Ναι. Κάθε Σαββατόβραδο φέτος, έτσι. Μπράβο, ναι. Ο Σπύρος ο Δρόσος, φίλοι και φίλες, μας δρόσισε απόψε με την παρουσία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας. Ευγνώμονες που μας βλέπετε, μας αγαπάτε, μας αντέχετε όλα αυτά τα χρόνια. Μπράβο, γιατί ναι. Είναι αρκετά. Έτσι. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ραντεβού στο θέατρο. Μπράβο, ναι. Ή στα κινηματογραφικά πλατό. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Από το στόμα σου και στο θέατρο. Καλή συνέχεια σε όλα. Και στον παγό. Γούρι, γούρι να φέρουμε. Μπράβο, ναι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Η ψυχή σαν χελιδόνι, φεύγει απ' τα χείλη μου. Όλη την ομορφιά της γης η Κρήτη έχει πάρει. Γι' αυτό ναι, και πιο όμορφο το κρητικό φεγγάρι. Φεγγάρι μου, δεν θα βγεις στην Κρήτη να αγκαλιάσεις. Πάρε από τα Κάλιτζη στον κόσμο να μοιράσεις. Είσαι τέλειος, είσαι τέλειος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλύτερα τα κρατάμε για το Σαββατόβραδο. Δεν φεύγει κανείς. Πού να βγείτε έξω άλλωστε, δυναμώστε την ένταση, δυναμώστε το High TV, εδώ είμαστε. 1 η ώρα το βράδυ, 2 η ώρα το βράδυ, live για όλους εσάς τα αστέρια. Και τι σας έχω απόψε. Τι καλύτερο, επανήλθαμε με μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Τώρα κοιτάξτε, ξέρετε ότι η ατζέντα μας είναι πάρα πολύ πλούσια εμείς. Δεν σταματάμε πουθενά. Εμείς γυρίζουμε και μυρίζουμε πραγματικά. Πότε το ένα θέμα, πότε το άλλο. Τέχνης θέματα, κοινωνικά θέματα, όλα. Όλα εδώ, γιατί όλα είναι στα αστέρια. Όλα είναι στο High TV. Μαζί μας σήμερα είναι ένας πολύ έμπειρος και γνωστός, τολμώ να πω, θα πω εγώ, και πετυχημένος, στο χώρο του real estate, να το πω, τι ωραία, έτσι όπως το λένε στο χωριό μου, στο real estate. Να πούμε λοιπόν για την κτηματομεσητική θα μιλήσουμε σήμερα, φίλοι και φίλες. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Χατζηγιαννίδης. Εδώ, παρακαλώ, το θέλω το χειροκρότημα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τραγουδιστή περιμένανε. Κτηματομεσίτη τους έφερα. Καλά, δεν είναι. Δεν πειράζει. Ο καθένας ο είδος του είναι καλλιτέχνης. Όλα χρειάζονται. Έτσι. Και νομίζω έτσι, ότι έτσι, ωραία. Και η real estate, δηλαδή και η πραγματικότητα, η καθημερινότητα, θέλει και λίγη λογική. Να μην πηγαίνουμε μόνο στον αέρα, έτσι, και στον ουρανό, τον νυχτερινό, στα αστέρια, να πηγαίνουμε να πατάμε και λίγο στη γη. Ναι, να μπορούμε σωστός. Να δούμε τα αστέρια. Μας έρχεσαι πραγματικά από την όμορφη Βόρεια Ελλάδα, έρχεσαι από τη Δράμα. Καλησπέρα, καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ γιατί έκανες ένα τεράστιο ταξίδι για να μας συναντήσεις. Πώς είναι τα πράγματα στο αντικείμενό σου, στην όμορφη Δράμα. Ωραία. Σας ευχαριστώ καταρχήν. Έτσι, μια γενική τοποθέτηση. Που μου δίνετε την ευκαιρία εμείς. Να μιλήσω. Εμείς. Για το επάγγελμά μου και για την όμορφη μας πόλη, τη Δράμα. 2-1. Δύο σε ένα. Θα τα πούμε όλα. Και λοιπόν, τη Δράμα διαφημίζουμε και προβάλλουμε, που δεν έχει ανάγκη βέβαια. Η Δράμα, να ξέρετε ότι κατά βάση είναι μια πόλη η οποία προσπαθεί να βρει. Ευχαριστώ πολύ. Και να πω και στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Τσουγκρίσαμε, δεν τσουγκρίσαμε. Με όλους τους καλλιτέχνες, με όλους τους προσκεκλημένους, με όλα τα αστέρια μας, τσουγκρίζουμε. Δημήτρης Χατζηγιαννίδης, λοιπόν, για να μας μιλήσει για κτηματομεσητική.
είναι μια πόλη που σίγουρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι μια πόλη η οποία έχει θάλασσα, έχει τουρισμό μεγάλο. Να είναι μια πόλη στην οποία μπορείς να κερδίσεις από την υπεραξία που σου δίνει ο τουρισμός ή η θάλασσα. Ο τόπος, ναι. Ο τόπος, έτσι ακριβώς. Η μορφολογία, ας πούμε. Ναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Το Real Estate από το 2017 και μετά, γιατί μετά τα καλά έτη του 2002, 3, 4, ως το 7 και 8, μπήκε σε μία δίνη σταδιακά. Αυτό κράτησε μέχρι το 16. Το 17, το 17 και μετά, άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά, 18, 19, ναι, το 20. Ναι, και μια καλή χρονιά το 17, από ό,τι μας λες. Το 17 άρχισε να ανεβαίνει. Βέβαια, στον κόσμο δεν φαινόταν αυτό εξ αρχής. Εμείς όμως το καταλαβαίναμε από την εταιρεία. Το 18, το 19, το 20, με την πανδημία, εκεί ξέρετε δεν έπεσαν καθόλου ούτε οι πωλήσεις ούτε οι τιμές. Παρόλο που ο κόσμος 7 μήνες... Γιατί όμως συνέβη αυτό? Θα σας πω. 7 μήνες σίγουρα δεν θα ήταν η προτεραιότητα του κόσμου να αγοράσει ακίνητα. Ναι. Δεν πέσανε γιατί... Υπήρχε συστολή, ο κόσμος έδωσε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Και όμως δεν πέσαν οι τιμές. Δεν έπεσε η ζήτηση. Στο δικό μας το επάγγελμα τη μεγάλη διαφορά την κάνει η προσφορά και η ζήτηση. Όταν η προσφορά είναι χαμηλή και η ζήτηση είναι υψηλότερη, τότε οι τιμές παραμένουν ίδιες ή ανεβαίνουν. Και επειδή η Δράμα δεν είχε επενδυτικό ενδιαφέρον στις καλές εποχές, στις παχές αγελάδες της Ελλάδος, εκείνα τα χρόνια, δεν κτιστήκανε πολλές οικοδομές ώστε να προσφέρονται και πολλά διαμερίσματα. Αυτό ήταν κυρίαρχο. Οπότε όταν ήρθε η εποχή για να μπορέσει ο κόσμος να ζητήσει να αγοράσει ένα ακίνητο, προσφερόντουσαν πολύ λίγα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Όταν η προσφορά είναι μικρή. Και η ζήτηση είναι τεράστια, η αγορά ανεβάζει τιμές. Υπό αυτή τη λογική. Άρα λίγα τα, ότι... ακίνητα, έτσι. Λίγα τα ακίνητα, αυτό είναι το μείον και δεν θα, αλλάζει. Ναι, δεν θα αλλάξει αυτό σε εμάς. Εσύ, Δημήτρη, πώς και έτσι είχες την έφεση, την κλίση προς το real estate? Θα σας πω κάτι. Που λένε και στο χωριό μου, έτσι, το real estate. Είδατε τι ωραία τα λέμε. Είναι ένα επάγγελμα που, που μου αρέσει πολύ, με γοητεύει. Ναι. Γιατί, τι είναι αυτό που σε γοητεύει? Θα σας πω, το σκεφτόμουν αρκετά χρόνια πριν να το κάνω. Χρόνια. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο εξ αρχής μπορείς να το κάνεις εφόρου ζωής. Είναι πολύ σημαντικό, αυτό το ήθελα, γιατί θα μπορούσα είτε είμαι 30, είτε είμαι 50, είτε είμαι 70, να μπορώ να λειτουργώ με επιτυχία ως μεσίτης. Επίσης είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι υπηρεσίες. Είναι ένα επάγγελμα που δεν έχει φθαρτά υλικά, δεν έχει τεράστια έξοδα, δεν είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί να έχεις προσωπικό φορτηγά, να βγαίνεις έξω, να μπαίνεις στη λογική των πιστώσεων, των εξόδων και όλων αυτών. Δεν απαιτεί κάποιο κεφάλαιο, κάποια επένδυση. Είναι παροχή υπηρεσιών, όπως είπες. Και ως εκ τούτου, εντάξει, είναι να πω και στη διπλωματία, να το πω έτσι, ποιο είναι το βασικό, το κύριο προσόν ενός καλού κτήματο μεσίτη. Εγώ να πω προσόν, διπλωματία, Θα πω εγώ αυτό που νιώθω εγώ σαν ευστροφία, άνθρωπος. Ναι. Εγώ θα πω η εντιμότητα και η ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Όταν είσαι σταθερός σε αυτές τις αξίες, όταν έχεις την αρετή του αυτοσεβασμού, όταν σέβεσαι τον εαυτό σου, θα είσαι έντιμος και ειλικρινής απέναντι στον πελάτη σου. Ναι. Αυτό εκτιμάται, ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπως είναι η Δράμα. Δεν είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, γνωριζόμαστε όλοι λίγο πολύ. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπες, η έξωθεν καλή μαρτυρία. Στην περιφέρεια ειδικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, σε περίπτωση που κάτι έχει προκύψει, να σταθείς, να το πω έτσι απλά, μετά. Ναι. Οπότε η εντιμότητα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί. Έτσι. Σωστά. Να ξέρετε ότι πιθανόν να μην είναι κάποιος ο καλύτερος διπλωμάτης, ο σούπερ, αλλά να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος που θα εμπιστευτεί τα όνειρα μιας ζωής, διότι δεν μιλάμε ότι πας να πάρεις μια μπλούζα και αν δεν σου κάνει, εν πάση περιπτώσει, δεν την ξαναφοράς, τα όνειρα μιας ζωής, τα χρήματα, ο αγώνας μιας ζωής, να πάρεις ένα οικόπεδο, οποιοδήποτε ακίνητο, δεν θα τα εμπιστευτεί σε κάποιον επειδή εκείνος είναι πολύ καλός στο θεατίνα, ας πούμε.
Θα τα εμπιστευτεί στον άνθρωπο ναι. που μπορεί πραγματικά και έντοιμα να του δώσει τη λύση που πρέπει. Το μέγεθος της αμοιβής ενός κτηματομεσίτη θα ήθελα να, έτσι, να συζητήσουμε τώρα. Πώς καθορίζεται από την αξία του ακινήτου, δηλαδή αν έχουμε ναι. ένα οίκημα ναι. εντυπωσιακό, σούπερ, wow, να το πω εγώ έτσι, πολύ υψηλής αξίας, ή από το τίμημα που θα προκύψει από αυτό. Κοιτάξτε, ήθιστε ναι. Να επικρατεί το 2% συν το ΦΠΑ. Αυτό mm-hmm. είναι κατά αποκοπή. Mm-hmm. Δηλαδή, κατόπιν συμφωνίας, ναι. ο κόσμος έχει στο μυαλό του ότι αν, ας πούμε, πουληθεί ένα ακίνητο στα 100 χιλιάρικα, θα πάρει ο μεσίτης 2 χιλιάρικα την αμοιβή του συν το ΦΠΑ. Αυτό είναι μία λογική που υπάρχει, άρα είναι το λεγόμενο ποσοστό. Ναι. Υπάρχει όμως και η αμοιβή με ποσό. Δηλαδή λέει κάποιος ότι εγώ στα 100 χιλιάρικα δεν θέλω 2.000, mm-hmm. για να κάνω τη δουλειά θέλω 3.400. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος σε υποχρεώνει να είσαι. Ήθιστε να είναι το 2%, mm-hmm. αλλά δεν είναι αυτό πανάκια για κάποιους. Νομίζω ότι για να είσαι όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το χώρο και να έχεις μια διαχρονικότητα, σίγουρα η αγορά πάει καλά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, καλά, έτσι, ναι, να ναι. μιλήσουμε από το 20 και μετά, 20-20 mm-hmm. και μετά. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είσαι ικανοποιημένος. Θα πρότεινες λοιπόν και σε ένα νέο παιδί να ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο? Θα τον πρότεινα. Ίσως και στην πρωτεύουσα εδώ που μας παρακολουθούν. Ναι, θα τους ναι. έλεγα να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη καριέρας. Διαφορά. Είναι ευκαιρία καριέρας. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη διαφορά επαρχίας με μεγάλων ναι. πόλεων. Ναι. Παρά αυτά, εγώ θα τον έλεγα ότι όσο, εάν θα πιστέψει τον εαυτό του και όσο είναι κάποιος ο εαυτός του και αγωνίζεται, ναι. είναι ένα πολύ καθαρό και καλό επάγγελμα. Δεν είναι ένα επάγγελμα που σου στερεί το ωράριο. Μπορεί να είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να πας Σάββατο, να πας mm-hmm. μεσημέρια, να πας ναι. Κυριακές, να πας. Αλλά, είναι, αλλά σου δίνει και την ελευθερία. Έτσι, ναι, ναι. Αλλά σου δίνει και την ελευθερία να κινείσαι, ακόμη και με το τηλέφωνο πολλές φορές. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στην ειλικρίνεια και την εντυμότητα. Πάρα πολύ σε αυτό mm-hmm. για τους νέους ανθρώπους. Ναι, η ερώτησή σας, αν με πήγαινε 20 χρόνια πίσω, θα έλεγα ότι θα το ξανά έκανα. Τελικά ο μεσίτης είναι μόνο για την ακίνητη περιουσία ή μπορεί ο κλάδος αυτός να πάει κι αλλού, να επισέλθει κι αλλού, στην πώληση π.χ. ενός σκάφους, ενός πλωτού μέσου ή ενός αυτοκινήτου? Εσείς ασχολείστε μόνο με γη? Ναι, εγώ ασχολούμαι μόνο τα ακίνητα. Εγώ ασχολούμαι μόνο με τα ακίνητα. Στην ουσία διαμεσολάβηση, μεσητεία είναι και αυτά που είπατε. Ναι. Εγώ ασχολούμαι μόνο με τα ακίνητα και είμαι της λογικής ότι καλύτερα είναι να εξελίσσεσαι και να εξειδικεύεις το αντικείμενο το οποίο κάνεις. Ναι. Για να μπορείς να προσφέρεις περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες σου, από το να ασχολείσαι με όλα, διότι δεν μπορείς παντού να δώσεις και πνευματικά την ίδια δημιουργικότητα και το ίδιο ενδιαφέρον. Ναι, δεν μπορείς. Αυτό πιστεύω εγώ. Οπότε θα προτιμούσα να βελτιώνομαι και να γίνουμε καλύτερος του καλού μου εαυτού συνεχώς. Ναι. Στα πρώτα 2-3 λεπτά της κουβέντας, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, έχω αντιληφθεί αν το ακίνητο, το συγκεκριμένο που μπορεί να έχουν ενδιαφερθεί και έρχονται να μας πούνε. Ενδιαφέρει το ζευγάρι όχι. Ναι, ναι, ναι. που το δείχνεις. Πολλά ζευγάρια έρχονται ναι. και μου λένε, είδαμε το τάδε ακίνητο ναι. στο διαδίκτυο. Ναι. Θέλουμε να έρθουμε να το δούμε. Μέσα στην κουβέντα, σε 3-5 λεπτά το πολύ, τους έχω εξηγήσει γιατί το ακίνητο εγώ να τους το δείξω, αλλά δεν κάνει για αυτούς και πράγματι δεν κάνει. Ποιος αγοράζει τελικά, η γυναίκα ή ο άντρας, το ζευγάρι, ας πούμε, έλα πες μου και αυτό πριν κλείσουμε. Είναι σαν να βαράω πέναλτι σε καινή εστία χωρίς τερματοφύλακα. Ναι. Ναι, οι γυναίκες. Παιδιά, στα τόσα χρόνια δεν θυμάμαι άντρα να αγόρασε ακίνητο. Τα ακούτε. Τα λέω εγώ. Η γυναίκα είναι δύναμη. Ναι. Δεν μ' ακούτε. Λοιπόν. Μόνο οι γυναίκες. Ναι. Μόνο οι γυναίκες. Υπάρχουν περιπτώσεις τώρα ναι. που έρχονται άντρες, έτσι, έρχονται άντρες και μου λένε θα πάμε να το δούμε ναι. μαζί και μετά με τη γυναίκα μου. Του λέω μαζί τι να πάμε να δούμε. Μου λέει έχεις δίκιο. Τι να πάμε να δούμε. Φέρει τη γυναίκα σου και ας πάμε 5 φορές. Ναι. Μαζί όσες φορές και να πάμε. Και ας δούμε μετά αν διαθέτει ηλιακό ή αν διαθέτει κάτω κλιμακοστάσιο ή οτιδήποτε, ας πούμε, σε τι κατάσταση είναι οι σωληνώσεις. Πρώτα να δούμε πόσα δωμάτια θα έχει, πώς είναι η κουζίνα. Το ακίνητο πρέπει ναι. να το πιστεύεις ο ίδιος σου. Εγώ
Φαντάζομαι έχετε ωραία κινητά. Έχουμε ωραία κινητά. Είναι όλα επιλεγμένα. Καλές επιτυχίες, εύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες, συνεργασίες δυνατές και καλές. Και έτσι. Να προχωρήσει, να πάει μπροστά, αμήν. Να ανθίζει ευχαριστώ. Ο κλάδος. Ο Έλληνας λίγο το παντρεύεται και το σπίτι του. Ναι. Ποια είναι η άποψη που έχεις? Δηλαδή, έχουμε ένα ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το οποίο πρώτα. Μπορεί να έχει πέσει τα τελευταία χρόνια λιγάκι, αλλά έχω ακούσει από τα παρελθόντα έτη ότι είναι από το μεγαλύτερα, από τα υψηλότερα. Στην Ευρώπη. Της Ευρώπης, στην Ευρώπη, ναι. Ναι. Είμαστε... Ο Γερμανός πάει νοικιάζει, ο Ιρλανδός πάει νοικιάζει, ξέρω εγώ, ο Ολλανδός. Εμείς αγοράζουμε τα σπίτια μας, ε. Έτσι είναι, γιατί ξέρετε αυτό, δεν είναι τυχαίο, από κάπου προέρχεται όλη αυτή η λογική. Όταν μεγαλώναμε εμείς και οι παλαιότερες γενιές, ένα από τα tip που μου είπατε που τότε υπήρχαν των γονιών μας, των παππούδων μας, ήταν το κεφάλι να το βάλουμε κάτω από ένα κεραμίδι. Ήταν πρωταρχικός στόχος, εν αντιθέσει με την νεολαία σήμερα, που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να κάνουν ούτε καν οικογένεια, όχι για πολλούς λόγους, έτσι, όχι να αγοράσουν σπίτι. Λοιπόν, αγωνίζονται όμως, ναι, παλεύουν, ναι, παλεύει και η πολιτεία να δώσει κάποιο κίνητρο. Ήταν ένα όνειρο. Ναι. Σήμερα τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με ένα όνειρο να πάρουν ένα σπίτι. Όχι, σε καμία τότε πίπτωση. Ήταν όμως ένα όνειρο, ένα στόχος, ένας προσανατολισμός. Αυτό που γινόταν τότε οδήγησε τον κόσμο στο να έχει μεγάλο υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το οποίο είναι γύρω στο 80%, ήταν παραπάνω από το 90%. Σιγά σιγά αυτό μαζεύεται. Στα επόμενα χρόνια οι γενιές δεν θα μπορούν καν ούτε να νοικιάζουν, όχι να αγοράζουν. Κοιτάξτε, τώρα μου βγαίνει πληθυντικός, γιατί είναι επαγγελματικό το θέμα. Νομίζω ότι, Δημήτρη, ότι αυτή τη στιγμή και τα ενίκια είναι έχουμε σε μια ξεφύγει. Ανωδική τροφιά. Έχουν ξεφύγει, όπως το είπες. Ξέρετε, έχει κάνει η παρτή, θα σας πω. Και γιατί τα ενίκια ήθελα... να είναι τόσο υψηλά, θα σας όταν πω. Έχουμε χαμηλές εισοδήματα στην Ελλάδα. Γιατί. Θα σας πω γιατί. Υπάρχει λογική εξήγηση, αν κοιτάξουμε γύρω μας, ίσως και στην ίδια γειτονιά, υπάρχουν το Airbnb, έχει κάνει πραγματικά στο κομμάτι αυτό, έχει δυσκολεύσει πολύ τα πράγματα. Δεν θα πω αν έχει κάνει... Ζημιάρικο κάτι, το ναι, Airbnb. Ναι, είναι ζημιάρικο. Ζημιάρικο. Ζημιάρικο για τον απλό κόσμο. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή και στην Ελλάδα, προτιμά ένας ιδιοκτήτης να το δώσει 10 ημέρες, που δεν θα είναι 10, να το δώσει 10 ημέρες, παρά να κάθεται ένα μήνα και να βγάλει λιγότερα και αυτό να συνεχίζεται, ξέρω εγώ, για μία μακροχρόνια, μίσθωση 2, 3, 4 ετών. Δεν τον ενδιαφέρει. Υπ' αυτή την έννοια, πραγματικά, εάν δεν μειωθεί η δύναμη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερο. Να ξέρετε ότι ομάδες φάντα, ας πούμε, Κινέζων, προγενέστερα, μεταγενέστερα Ισραηλιτών, ειδικά στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, τα αγοράζουν 100%. Αγοράζουν πολλά, που σημαίνει όλα αυτά δεν θα τα κάνουν για να τα δώσει ενίκιο στον απλό άνθρωπο. Συμφωνώ πολύ και στην Αθήνα. Ναι. Και οπότε σε μειώνονται σπίτια συνεχώς από την αγορά. Ναι, ναι. Πού θα μπουν αυτοί όλοι που έρχονται? Γι' αυτό και ζητάνε οι άλλοι τρελά ενίκια. Όσα ένας μισθός. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζουν, ειδικά στην Αθήνα, αλλά και στην Δράμα τα ενίκια πλέον έχουν ξεφύγει πολύ. Ας κάνουμε μια ευχή να επανέλθουν λιγάκι, δηλαδή να εκλογικευτεί λίγο η κατάσταση. Πρέπει να υπάρξουν λογικές από σε το κράτος. Σε σχέση με τις αποδοχές που έχει και ένας μέσος Πρέπει να υπάρξουν λογικές από το κράτος, δεν ξέρω... Θα το σκεφτούν αυτοί Υπήρχε που είναι τώρα πιο εξειδικευμένοι. Τα κίνητρα για τα νέα ζευγάρια που να πάρουν κάποια δάνεια, κάποια σπίτια με 150.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένος, αν είσαι ενημερωμένος. Από τον Απρίλιο, μπαίνανε 15-20 ζευγάρια σπίτια. Την ημέρα στην εταιρεία. Ναι. Μπορεί να φεύγα μετά από 6-7 ώρες. Και εάν πραγματικά βάζα μία κασέτα, θα τους έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα Τι σε όλους. Τι θα τους έλεγες? Ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος και έχει ωφεληθεί, νομίζω, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον κάποιος κόσμος. Στην επαρχία είμαστε γύρω στο 6-7% απορρόφησης αυτών. Γιατί θα σας γιατί πω. Τόσο χαμηλά. Γιατί πρώτα απ' όλα υπήρχαν πολύ λίγα σπίτια. Αυτό είναι μεγάλο, λίγα είναι σπίτια. Σημαντικό. Δεύτερον, ερχόντουσαν το τα παιδιά αυτό. Και λέγαν βεβαίως. Γιατί είναι αλληλένδετα αυτά. Ναι, βέβαια. Ερχόντουσαν τα παιδιά και συζητούσαν το εξής. Δεν μιλούσαν καν για τιμή. Μιλούσαν μόνο ότι έχω πάρει προέγκριση και θέλω ένα σπίτι για 3 υπνοδωμάτια. Έπαψαν να τους ενδιαφέρει. Κατά βάση, αν είναι σε κατάσταση η οποία δικαιολογεί τα χρήματα. Τα έτη καταρχήν. Τα έτη, τα πάντα. Τα πάντα. Ναι.
Δηλαδή ένα σπίτι των 80.000 μπορούσαν να δώσουν 100, 120. Το πουλήσετε 120.000. Ναι, αρκεί να το πάρουν. Οι ιδιοκτήτες παίρναν τηλέφωνο και λέγανε υπάρχει τεράστια ζήτηση, το αντιλαμβανόμαστε, ανέβασε την τιμή. Είναι κάτι που δεν συμφωνώ γιατί δεν το βρίσκω. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά δεν το βρίσκω σωστό. Όταν ένα κίνητο υπάρχει. Δεν είναι και ηθικό, ας πούμε. Καμιά φορά κάποια πράγματα είναι νόμιμα, αλλά δεν είναι ηθικά, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι. Ναι. Εγώ λειτουργώ πολύ και με το πνεύμα του νόμου, ας το πούμε, γιατί υπάρχει το γράμμα, υπάρχει και το πνεύμα. Οπότε βλέπεις παιδιά τα οποία υποτίθεται ότι θα παίρνανε ένα δάνειο με ελάχιστο επιτόκιο και μηδενικό, ναι, αλλά τελικά τα παίρνανε σε τιμές που στην ουσία πληρώνανε. Παρά αυτά σας λέω ότι δεν έχουν πάρθει ακόμα πολλά δάνεια, παρόλο που κάνανε πολλές αιτήσεις αμέτρητες. Δεν έχουν εγκριθεί, εννοείς. Έχουν εγκριθεί, δεν έχουν πάρει όμως τα δάνεια. Όμως είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, επέτρεψέ μου να πω, γιατί ξέρω και ζευγάρια τα οποία εδώ στην Αθήνα έχουν βρει κάποια σπίτια. Θα μου πεις αυτό που λες, και λίγο το τσιμπηματάκι της εκμετάλλευσης μπορεί να μπει μέσα σε αυτό. Και μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, αλλά τα παιδιά, επειδή είναι νέοι άνθρωποι. Να μπορούν να βρουν ένα σπίτι με 80.000, με 100.000 ευρώ, Φερρυππίν, υπάρχει, ας πούμε, στα Πατήσια, στην Κυψέλη. Και το τσιμπάνε, ας πούμε. Και υπάρχει λογική ότι αφού είναι και χωρίς επιτόκιο, είναι με ελάχιστο, δεν βαριέσαι, θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Αρκεί να το πάρουμε εμείς. Αρκεί να το πάρουμε εμείς. Ήταν σωστή η κατεύθυνση. Βέβαια, στη διάρκεια, να σας πω ότι δοθήκανε υπερδιπλάσιες εγκρίσεις από ό,τι χρηματοδότηση. Ναι. Έτσι, χρηματοδότηση ήταν 500 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό και είχαν δοθεί πάνω από ένα δις εγκρίσεις από τις τράπεζες. Βέβαια, διπλασιάστηκε και είναι εύστοχο και σωστό βήμα ότι διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση και νομίζω ότι αυτό πρέπει να ακολουθηθεί για μεγαλύτερο διάστημα. Έρχονται τελευταία νέοι στο γραφείο, μάλιστα, μέχρι και χθες και μου λέγανε δεν ξέρουμε αν το προλάβουμε γιατί έληξε, αλλά μας είπαν θα δοθεί παράταση κλπ. Σε ποια περιοχή πιστεύεις ότι πρέπει να μείνει ο πρίγκιπας Παύλος? Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα καυτό για όλους εμάς τους Αθηναίους. Λέμε ψάχνει στην Πλάκα, ψάχνει στην περιοχή της Ακρόπολης. Θέλω να μου πεις φυσιογνωμικά, έτσι όπως το βλέπεις τον πρίγκιπα Παύλο, που σκέφτεται να αγοράσει κάποιο ακίνητο ως μεσίτης, πού θα τον τοποθετούσε στην Αθήνα? Επειδή κλείνοντας έτσι υπάρχουν, την όμορφη υπάρχουν, αυτή συζήτηση για την εκπομπή μας, υπάρχουν, ο γιος του σίγουρα, τέος. Βεβαίως, υπάρχουν πολλές περιοχές που θα μπορούσε ένας άνθρωπος σαν τον Παύλο να μείνει. Να μείνει. Σίγουρα κάποιο το μυαλό θα πήγαινε στην Εκάλη, θα πήγαινε στην Κηφισιά, θα πήγαινε στα βόρεια προάστια. Εγώ, εάν ήμουνα στη θέση του, θα πήγαινα σημειολογικά σε μία περιοχή κοντά στην Ακρόπολη. Κοντά στην Ακρόπολη, λοιπόν. Ναι, κοντά στην Ακρόπολη, σημειολογικά, γιατί θα με καθόριζε και το σημείο να είναι δίπλα, όχι ας πούμε σε περιοχές που ας πούμε επιτραπεί η έκφραση τουριστικές, λόγω νεοπλουτισμού διαμορφωθήκανε. Ή πολύ τουριστικές, συμπληρώσω. Ένας πρίγκιπας, ένας τέος βασιλιάς, όπως είχε ταχθεί στην υπηρεσία του λαού, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν κοντά στην Ακρόπολη. Είσαι υπέροχος. Να είσαστε καλά. Είσαι υπέροχος πραγματικά και μας φώτισες, μας έδωσες τα φώτα σου όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Πάρα πολύ. Και είναι από τις σπάνιες των αστεριών. Τιμή μου. Τιμή και μου και χαρά μου που έκανατε ολόκληρο ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλά. Τα αστέρια πάντοτε εδώ, κάθε Σαββατόβραδο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έως τότε να είσαστε όλοι και όλες καλά και να χαμογελάτε, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.